Η συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνη ή τη αρχίζει δύο ημέρε μετά από την υποβολή τη σχετική πρόταση. Εκτό αν η κυβέρνηση σε περίπτωση πρόταση τη πιστεία ζητήσει να αρχίσει αμέσω τη συζήτηση. Η τελευταία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τρει ημέρε από την έναρξή τη. Η ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνη ή αμέσως μόλις τη πιστεία διεξάγεται αμέσω μόλι τελειώσει η τη διεξαγεται αμεσω Μπορεί όμω να αναβληθεί για 48 ώρε αν το ζητήσει η κυβέρνηση. Πρόταση εμπιστοσύνη γίνεται δεκτή με την πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 120 θετικέ ψήφου. Στην περίπτωση που η κυβέρνηση στηριχθεί στη θετική ψήφο λιγότερων των 151 βουλευτών, δηλαδή από 120 έως 150 βουλευτέ, τότε έχουμε κυβέρνηση ανοχή. Αντίθετα, για να γίνει δεκτή μια πρόταση τη πιστεία, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή απαιτείται τουλάχιστον 151 βουλευτέ να ψηφίσουν κατά τη κυβέρνηση. Το Σύνταγμα επιδιώκει την κυβερνητική σταθερότητα. Γι' αυτό προβλέπει διαφορετικέ πλειοψηφίε που επιτρέπουν την ανεπιβίωση μια κυβέρνηση έστω και με την ανοχή κάποιων βουλευτών. Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Κανονισμού τη Βουλή, η κυβέρνηση μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη τη Βουλή με γραπτή ή προφορική δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνη είναι ονομαστική. Εν προκειμένου και με βάση την επικαιρότητα, η αποχώρηση των ανεξαρτήτων Ελλήνων από την κυβέρνηση, μέχρι στιγμή ο Πάνος Καμένο υπέβαλε παρέτηση και έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό, δεν σημαίνει κάτι με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό τη Βουλή, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την εμπιστοσύνη τη Βουλή. Είναι ζήτημα πολιτικό και όχι ένα ζήτημα συνταγματική ερμηνεία. Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει ω κυβέρνηση ανοχή. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό όμω έχει θέσει τον πήγη στι 151 ψήφου για την εμπιστοσύνη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη Τετάρτη, είπε πω δεν του αρκεί ψήφο ανοχή, δηλαδή πω δεν του αρκεί αποτέλεσμα μεταξύ 120 και 150 θετικών ψήφων, αλλά θέλει να εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία με τη στήριξη 151 βουλευτών τουλάχιστον, δηλαδή με απόλυτη πλειοψηφία γιατί αναγνωρίζει πως υπάρχει πολιτικό ζήτημα με κάτω από 151 ψήφους. Συνταγματικό πρόβλημα δεν θα έχω, αλλά είναι προφανέ ότι πολιτικό πρόβλημα υπάρχει, είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του και προσέδεσε ότι στην περίπτωση που η πρόταση εμπιστοσύνη δεν συγκεντρώσει 151 ψήφου, θα προχωρήσει εν ευθέτω χρόνο και συντεταγμένα απόλυτα σε πρόορη προσφυγή στι Σήμερα, ο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ότι έχει αποφασίσει άμεσα να κινηθεί η διαδικασία για την ανανέωση τη εμπιστοσύνη τη ελληνική αντιπροσωπεία στην κυβέρνηση, προκειμένου να ολοκληρώσει τη θητεία τη η κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία. Ακόμη όμω και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή αυτό τη πρόορη προσφυγή, ο κύριο Τσίπρα έρευνε το χρονοδιάγραμμα. Είπε συγκεκριμένα ότι κριτήριο για το χρονικό σημείο προσφυγή σε κάλπε θα είναι η σταθερότητα τη οικονομία. Να μην μείνουν στη μέση σημαντικέ πρωτοβουλίε που έχουν αναλυφθεί και είναι σε εξέλιξη. Σε αυτέ τι πρωτοβουλίε, ο Πρωθυπουργό συμπεριέλαβε τη συνταγματική αναθεώρηση, τη συμφωνία για τον εξορθολογισμό των σχέσεων εκκλησία-κράτου, την προστασία τη πρώτη κατοικία, την επιδότηση του ενοικίου, τι 120 δόσει, την αύξηση του κατώτου μισού. Σημειωτεώνω ότι η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματο ολοκληρώνει τι εργασίες τη τέλους Ιανουαρίου και απαιτούνται δύο ψηφοφορίες με διαφορά ενός σημεία από την άλλη στην Ολομέλεια.